Τώρα πάμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, τον Κώστα τον Πατερόπουλο, ο παρουσιαστής της εκπομπής «Πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο γρήγορα», που θα αρχίσει σε λίγο, αμέσως μετά το τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Σταύρο, Ναι, και είσαι εδώ για να μας πεις ευχάριστα νέα, και νομίζω πως είναι εξαιρετικά σημαντικά. Συνόδευσες με την ιδιότητα σου, την επιστημονική, ως γυμναστής, την ομάδα Στίβου στην Κωνσταντινούπολη. Παρακολουθούμε και τις σχετικές εικόνες, όπου είχαμε μάλιστα και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μας έκαναν τα παιδιά μας εδώ στη Θράκη όλους εξαιρετικά υπερήφανους, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πραγματικά περάσαμε ένα διήμερο φανταστικό όσοι συνοδέψαμε την ελληνική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Ήμασταν κάποιες ομάδες από τη Θράκη, ο Εθνικός, το Πανεπιστήμιο του ΤΕΦΑ, αλλά και η ομάδα της Καβάλας. Περίπου 200 φίλαθλοι λοιπόν γεμίσαμε τις κερκίδες, και πραγματικά λέω γεμίσαμε γιατί με το πάθος και το μπαλμό που είχαν νεολαία εκεί κυρίως, πραγματικά κερδίσαμε και τη μάχη της κερκίδας. Το είχαν ανάγκη και οι Έλληνες αθλητές, αλλά και η εμπειρία που ζήσαμε εμείς και οι νεότεροι αθλητές, δηλαδή των συλλόγων, αλλά και οι γονείς που βρέθηκαν κοντά, ήταν πραγματικά μοναδική. Συνδύασαν την εκδρομή στη Βασιλεύουσα, που από μόνη της είναι μια πολύ μοναδική εμπειρία, με ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου, που ήμασταν τυχεροί που έγινε πολύ κοντά μας. Ήμασταν λοιπόν υποχρεωμένοι. Παπαδόπουλο, φαντάζομαι δεν σε πειράζει που μου άλλαξαν όνομα, έτσι? Που οικειοποιήθηκα το όνομά σου, αλλά τέλος πάντων είναι ζήτημα των παιδιών του κοντρόλ. Ναι. Ήμασταν λοιπόν υποχρεωμένοι εμείς, σαν φίλαθλοι του κλασικού αθλητισμού, να παρευρεθούμε και να ζήσουμε αυτές τις μοναδικές εμπειρίες. Τι να πρωτολέμε, την επιστροφή της Έλληνας η Συμπάγεβα, που παραλίγο θα έκανε καινούριο παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό. Τα δύο παγκόσμια ρεκόρ στα σύνθετα αγωνίσματα του επτάθλου. Πολύ υψηλές επιδόσεις. Την τέταρτη θέση φυσικά του δικού μας, του Κώστα του Μπανιού, του Κομωτινέου, του αθλητή της Ολυμπιάδας Κομωτινής. Μάλιστα για λίγα εκατοστά, Κώστα, έτσι. Για λίγα εκατοστά ρίσκαρε, μπορώ έτσι να πω, ο Κώστας, προσπαθώντας να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Δεν του βγήκε το άλμα, αλλά έδειξε ότι είναι μέσα σε υψηλές επιδόσεις και στα. Τώρα με συγχωρείς, εσύ που παρακολουθείς την πορεία αυτών των παιδιών εδώ και χρόνια, θεωρείς πως ήταν αναμενόμενες αυτές οι επιτυχίες ή υπερέβαλαν? Δεν ήταν αναμενόμενες, Σταύρο, διότι τα φαβορή ήταν οι Ρώσοι, οι οποίοι έμειναν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Αυτοί ήταν φαβορή, αυτοί είχαν τις μεγάλες επιτυχίες. Οι δικοί μας αθλητές νομίζω ότι υπερέβαλαν αυτό, και πραγματικά η πρώτη και η τέταρτη θέση ήταν εκπλήξεις. Φανταστείτε, από ό,τι θα μας πει αργότερα σε εκπομπή ο Γιάννης ο Γιαννακίνης, που έχουμε προσεκλημένο και βρέθηκε στη μεικτή ζώνη του πρωταθλήματος, ότι την ώρα που έβγαινε η Έλληνα Συμπάγεβα και περνούσε μπροστά από τους δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι έψαχναν το χοντροκούκι. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πόσο σημασία και πόσο μεγάλη αξία έχει για την Ελλάδα, με τις δύσκολες στιγμές που περνάει, να έχει αυτές τις επιτυχίες και για την ψυχική ανάταση των Ελλήνων, έτσι. Πολυάριθμη παρουσία στο στάδιο της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Πόσα άτομα ήταν περίπου? Περίπου 200 άτομα ήταν οι Έλληνες, οι τρεις οργανωμένες αποστολές, αλλά και αρκετοί μεμονωμένοι, όπως μια παρέα γιατρών από την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα τα πλάνα τα έχει τραβήξει ο Γιώργος ο Μασκαλέρης, ο οφθαλμίατρος, και τον ευχαριστούμε που μας τα έδωσε τα συγκεκριμένα. Θα τον επισκεφθούμε όμως σε λίγο, γιατί είναι πολύ κουνημένα να το πεις. Δεν είμαστε επαγγελματίες λήπτες, οπότε πρέπει και ο κόσμος να μας αντιμετωπίσει λίγο με... Πάντως, ωστόσο, είναι πολύ σημαντική προσπάθεια και το γεγονός. Φανταστείτε τώρα στο γύρο του Θριάμβου ότι παίζει μόνη μας Ιρτάκη. Δεν το ακούμε τώρα, ναι, αλλά είναι που ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Θα μπορέσουμε να ακούσουμε και λίγο ήχο παράλληλα. Ναι. Τι συμβαίνει, είπες? Παίζει Ιρτάκη, παίζουν Ιρτάκη συνέχεια οι Τούρκοι. Και μετά από κάθε επιτυχημένο άλμα Έλληνα, παίζουν συνέχεια το Ιρτάκη. Είναι σημαντικό να πούμε, οι Τούρκοι φίλαθλοι χειροκρότησαν όταν ανέβηκε ο χοντροκούκης στο βάθρο. Και χορεύαν Ιρτάκη μαζί με τους αθλητές. Πάρα πολύ. Οι Τούρκοι φίλαθλοι πραγματικά ήταν πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτοί που βρέθηκαν στο σπίτι, το στάδιο δεν ήταν πολύ μεγάλο, άρα γέμισε σχετικά εύκολα. Οι άνθρωποι που ήρθαν ήταν μορφωμένοι πάνω στο στίβο. Δεν ήρθαν δηλαδή άσχετοι. Οπότε ήξεραν να χειροκροτούν την κάθε προσπάθεια. Ναι. Αυτός που βλέπουμε, Κώστα, ποιος είναι? Αυτός είναι ο νικητής, ο Δημήτρης ο Χοντροκούκης. Ο Χοντροκούκης, ναι. Που έκανε 2.33 και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Το χρυσό. Μάλιστα. Τι λοιπόν σημαίνει για τον τόπο μας αυτό, κύριε Πατερόπουλε, όταν ένας Κομωτινέος φτάνει τόσο ψηλά?
ποιο μήνυμα στέλνει στα. Πραγματικά δημιουργεί ένα πρότυπο πολύ μεγάλο για τη νέα γενιά η οποία έρχεται. Πολλά παιδιά τα οποία βρέθηκαν και φοιτητές και αθλητές του Εθνικού και τα παιδιά της Καβάλας, εδώ βλέπουμε και την κερκίδα η οποία πανηγύριζε. Όλοι αυτοί που βρέθηκαν αθλητές δημιουργούν στο μυαλό τους το πρότυπο ότι μπορώ και εγώ να φτάσω ψηλά, ότι δεν είναι κάτι ανέφικτο. Σίγουρα θα βελτιωθούν και πάνω σε επιδόσεις τους με αυτά που είδαν και τέλος πάντων μας δίνει και μία ελπίδα ως φιλή ο αθλητισμός, έτσι. Βέβαια. Δεν έχουμε και πολλά αυτή τη στιγμή να ελπίσουμε. Ο αθλητισμός και ο πολιτισμός νομίζω ότι είναι μπροστάριδες. Να κάνουμε και άλλη εξαγωγή λοιπόν, έτσι. Γιατί όχι. Ή μάλλον εισαγωγή μεταλλίων, Κώστα, έτσι. Έτσι. Το σημαντικότερο και πόσο μάλλον όταν αυτά τα μετάλλια έχουν πατρίδα τη Θράκη, έτσι. Ναι. Ειδικότερα θα λέγαμε. Κώστα, περισσότερα στο πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο γρήγορα σε λίγο. Αμέσως μετά το τέλος του δελτίου ειδήσεων. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι εμείς σε περισσότερα αθλητικά. Μία προσφορά της Wind. Πολύ καλή εμφάνιση και άνετη επικράτηση της Καπαδοκίας επί του Εθνικού με σκορ 3-0 στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Να δούμε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση αυτή. Μετά από πολύ καλή εμφάνιση, ο αθλητικός όμιλος Καπαδοκών επικράτησε εύκολα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με 3-0 στην πρεμιέρα των play-off του πρώτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Εύρου, φτάνοντας στους 34 βαθμούς, ενώ ο Εθνικός έχει 35. Κόλλη του πλούδι για την Καπαδοκία στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, ο Ζικουρίδης από κοντά ανοίγει το σκορ 1-0 για τους γηπεδούχους. Σέντρα από δεξιά του Νοτόπουλου για την Καπαδοκία, ο Παμπορίδης πάσε τα κουνάκι στον πλούδι, στο 19 βγαίνει τέταρτο αυτό στο πλασέ του στο δεξί δοκάρι του Σαριανίδη. Πάσα πιλούδι στον Παμπορίδη, το σούτ δεν είναι καλό, έξω η μπάλα στο 29. Στο 41ο λεπτό, ο Μακιτσιάν ανατρέπεται από τον Σαριανίδη, πέναλτι σωστά από τον κύριο Βασιλόπουλο. Εκτελεί ο πιλούδι στη δεξιά γωνία του Σαριανίδη, 2-0 για την Καπαδοκία στο 42. Σέντρα του Νοτόπουλου για τους γηπεδούχους, στο 41ο λεπτό, η κεφαλιά του Πουλουτίδη πάνω από την εστία. Σούτ του Αποστολίδη στο 52 για την Καπαδοκία, μαζεύει εύκολα ο Σαριανίδης. Στην επίθεση ο Εθνικός στο 54, ο Απότας προλαβαίνει και κόβει τον Κεσάτη. Πάσα του Παμπουρίδη για τους γηπεδούχους που είναι στην επίθεση. Βγαίνει ο Σαριανίδης, χάνει όμως την μπάλα και ο Ζικουρίδης σε άδεια εστία στέλνει την μπάλα στα δίκτυα 3-0 η Καπαδοκία στο 61. Σούτ του Μαλασίδη Γιάννη από πολύ πλάγια.